Και υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν τα πόδια μου στο φυσιολογικό τους μέγεθος ή θα παραμείνουν έτσι? Συνήθως επιστρέφουν. Υπάρχει όμως και η πιθανότητα να παραμείνουν. Α, υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, τέλεια. Επίσης, αν αρχίσει να θολώνει η όρασή σου, μην τρομοκρατηθείς. Και αυτό από την εγκυμοσύνη είναι. Όπως και τα σημάδια που θα εμφανιστούν στο πρόσωπό σου. Στα χείλη, στο μέτωπο. Τίποτα καλό υπάρχει σε αυτή την ιστορία? Ότι θα φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Το οποίο μεγαλώνοντας θα μου ρίξει ευθύνες γι' αυτό. Να σου πω, αυτό για τον εγκέφαλο της εγκυμοσύνης το έχεις ακούσει, ισχύει? Πολλοί επισημαίνουν ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η έλλειψη ύπνου και το άγχος προκαλούν αφηρημάδα. Είμαι. Είμαι διαρκώς αφηρημένη. Για να καταλάβεις, ξεχνάω και τι έφαγα πριν από λίγο. Εσύ που είσαι 8 μηνών, το πέρασες αυτό? Εγώ άφηνα τα κλειδιά του αυτοκίνητου στο ψυγείο. Ξεχνούσα τον αριθμό του κινητού μου, διάβαζα ένα βιβλίο και την επόμενη μέρα το έπιανα από την αρχή γιατί δεν θυμόμουν τι είχα διαβάσει. Τέτοια. Πάρα πολλά. Α. Να μην ανησυχώ δηλαδή που μερικές φορές ξεχνάω το όνομα του Άρη. Και πώς τον φωνάζεις? Ψ, παιδί!